Το χρυσό βραβείο στο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μεγάλου και Μικρού Μήκους, World Fest, που έγινε πριν από λίγες ημέρες στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών, απέσπασε το ντοκιμαντέρ κυπριακής παραγωγής «Αβίωτες μνήμες». Οι αβίωτες μνήμες πραγματοποιούνται στις μαρτυρίες 8. Πραγματεύονται, συγγνώμη, τις μαρτυρίες 8 νεαρών παιδιών της μεταπολεμικής γενιάς που δεν έζησαν την τραγωδία της εισβολής του 1974. Τα παιδιά εξιστορούν τα γεγονότα όπως τα άκουσαν και όπως τα ζουν στην Κύπρο του σήμερα. Παραγωγός της ταινίας είναι η Αναστασία Παπαδοπούλου και σκηνοθέτης και συμπαραγωγός η Αθηνά Ξενίδου. Τα γυρίσματα του ντοκιμαντέρ ολοκληρώθηκαν το 2000, ενώ η ταινία συμμετείχε στη συνέχεια σε 5 φεστιβάλ, ανάμεσα στα οποία το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ του Άμστερνταμ, στο οποίο είχε διακριθεί για το περιεχόμενο και τη δομή του. Ωστόσο, η μεγάλη διάκριση ήρθε το περασμένο Σάββατο στο Χιούστον των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αβίωτες μνήμες έλαβαν την ανώτατη διάκριση ανάμεσα σε 58 ταινίες μεγάλου μήκους που προέρχονταν από δεκάδες χώρες.